94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους. Αφύλαχτη διάβαση. Προσοχή. Αφύλαχτη διάβαση. Κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ, ο Μίκης Κασάπης στις μουσικές διαβάσεις του Τρίτου και ενίοτε με τολμηρούς νυχτερινούς συνταξιδιώτες. Αφύλαχτη διάβαση. Είμαστε κοντά σε εσωτερικό τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού ιδρύματο και προφέραμε την άνοιξη πιο νωρί, βέβαια, στην καρδιά του χειμώνα. Μα τραγούδησε η Γλυκερία και σε ένα ντουέτο με τον Ζερβουδάκη. Λοιπόν, δεν πειράζει όμω, στην καρδιά του χειμώνα φέραμε την άνοιξη, Νίκο. Ναι, ναι, έτσι. Με χελιδόνι. Έτσι κάναμε. Χελιδόνια δεν ακούσαμε, αλλά ακούσαμε το κομμάτι αυτό το όμορφο. Και πραγματικά έτσι ωραίο τραγούδι, μελωδικό κομμάτι. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά. Νίκος Λιγερός, φίλος. Νίκης Κασάπης, φίλος. Ωραία. Πόσα χρόνια έχει από τον καιρό που είστε και πού γνωριζόμαστε, 10. 10, περισσότερο από 10, όχι 10. Όχι, ακριβώς. Τόσο. 2002. Τόσο μας είσαι σίγουρος για αυτό που λες. Εντελώς. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, 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 είναι ακριβώς αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο. Ναι, όπως και να. Α, το 2002, έτσι. Ναι. Και όταν χαρακτηριστικά μου είπε η κυρία Κουραή ότι θα έρθει ο Νίκος Λιγερός εδώ στην εκπομπή. Και ο Νίκος Λιγερός μου είπε ότι θεωρείται ο πιο έξυπνος Έλληνας κλπ. Εγώ τώρα μου κρατήθηκα. Λέω τώρα τι έχω να κάνω μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, τι θα έλεγα τώρα και οι δυο. Κλάρε, Νίκ, δηλαδή τώρα δεν είσαι πια τρομοκρατημένος. Όχι, δεν είμαι τρομοκρατημένος. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια χαίρομαι. Όχι, αυτό έκοψε να ισχύει από την πρώτη στιγμή που ήρθες εδώ. Γιατί όταν είδα ότι έχω να κάνω με ένα άνθρωπο, έτσι, τότε δεν είπα ότι έχω να κάνω με ένα. Διαφορετικό ακριβώς, ναι, ναι, από τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν κλπ, δεν ξέρω, δεν εξελίχθηκες πάνω σε έτσι όπως το περιέγραψες εσύ. Είσαι ο άνθρωπος που ήξερα από πάντα, πριν από 10 χρόνια. Ναι, και πριν ήμουν έτσι. Ναι, και τώρα είσαι έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Λιγερό μέχρι τις 12. Στην εκπομπή αυτή έχουμε αύριο, θα έχεις μια διάλεξη, αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν προλάβαμε να πούμε δύο πράγματα για το που θα είναι η διάλεξη ακριβώς. Ξέρω, σημείωσα τον τίτλο, το σχολείο και η νητική ανάπτυξη του παιδιού. Ναι, σωστά. Θα είναι εδώ στην Λευκοσία και θα πρέπει να έχω και τα τζάμια που για να διαβάσω, έτσι μου δεν μου τα δώσες πιο νωρίς και να με προειδοποιήσω ότι δεν πρέπει να φέρω. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι σε σχολείο εδώ στη Λευκοσία. Είναι στο Λύκειο Κύκου. Λύκειο Κύκου, μάλιστα. Ναι. Και θα έχεις ακροατήριο τα παιδιά, έτσι. Ναι, εκτός αν μου κάνουν φάρσα. Τι φάρσα να σου κάνω. Να έρθουν άλλοι, ξέρω εγώ. Ναι, τι, ποιοι άλλοι να έρθουν στο σχολείο, στο Λύκειο. Θα έρθουν τα παιδιά. Τώρα, το σχολείο και η νητική ανάπτυξη του παιδιού. Θέλετε να το πούμε μαζί αυτό το θέμα, έτσι, να το. Να πάρουμε μια πρώτη. Ναι. Μια προγεύση, τέλος πάντων, της αυριανής διάλεξης. Ναι, η ιδέα είναι ότι να ασχοληθούμε από τη μια πλευρά με τη νοημοσύνη του παιδιού και μετά πώς μπορεί να αναπτύξει τη σκέψη του μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Δηλαδή, το σχολείο να μην είναι απλώς αυτό που μερικές φορές περιγράφουν τα παιδιά ως κάτι το βαρετό,
αλλά κάτι που του επιτρέπει να αναπτύξει την σκέψη του και να καταφέρει να προσπεράσει εμπόδια που έχει εντοπίσει η νοημοσύνη του. Μάλιστα. Λοιπόν, το σχολείο για μένα είναι ο χώρος όπου υπάρχει ο εντός εισαγωγικών φυσιολογικός δάσκαλος, με την έννοια του Σοκράτη βέβαια, όχι του καθηγητή, αλλά υπάρχουν μερικοί που παίζουν αυτόν τον ρόλο και βοηθούν ως μέντορες την ανάπτυξη του παιδιού, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το εντοπίσουν και τα παιδιά και να καταλάβουν ότι εκεί πέρα θα είναι το πιο σωστό πλαίσιο για την ανάπτυξή τους. Ναι. Είπες προηγουμένως για την νοημοσύνη του παιδιού και την ανάπτυξη και την σκέψη του παιδιού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι η νοημοσύνη του παιδιού και άλλο η ανάπτυξη της σκέψης. Η νοημοσύνη είναι σχετικά σταθερή. Η ανάπτυξη της σκέψης όμως γίνεται και είναι δυνατόν να εκμεταλλεύεσαι. Βέβαια, σε αυτά τα παιδιά, επειδή είναι μικρά, ο δείκτης νοημοσύνης ανεβαίνει ακόμα μέχρι τα 20 κανονικότατα και πρέπει μετά να είμαστε και προσεκτικοί με μερικές ουσίες, δηλαδή είναι πολύ κακό αν τα παιδιά καπνίζουν και υπάρχει και το θέμα με το παθητικό κάπνισμα, διότι κατεβάζει τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού από 7 έως 10 μονάδες. Δηλαδή και είναι καθοριστικός για την υπόλοιπη ζωή του. Ναι, είναι καθοριστικό, ναι. Και μιλάω αν καπνίζει κάποιος, είναι ο δείκτης νοημοσύνης είναι χαμηλότερος από έναν ο οποίος δεν καπνίζει. Σωστά. Είναι ακόμα περισσότερο χαμηλότερος από κάποιον που καπνίζει μόνο παθητικά. Μάλιστα. Τώρα, επειδή όμως αναφέρθηκε στο δείχτη νοημοσύνης του παιδιού, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο ή δημιουργεί... Κοίτα, είναι έμφυτο, απλώς εξελίσσεται μέχρι... Τουλάχιστον τώρα οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι εξελίσσεται μέχρι τα 20 χρόνια. Τι σημαίνει όμως δείχτης νοημοσύνης, τι είναι εκείνο το οποίο χαρακτηριστικά του δείχτη νοημοσύνης, πέραν από μια μέτρηση στην καθημερινότητα, όπως καταλαβαίνουμε, αν ένας άνθρωπος, ένα παιδί έχει υψηλό δείχτη νοημοσύνης. Κοιτάξτε, το θέμα του υψηλού δείκτη σε αυτά τα παιδιά είναι ότι ανήκουν στο 2%, δηλαδή έχουν ένα δείκτη νοημοσύνης που ξεπερνάει τα 132. Άρα, στην κλίμακα Στάνφορντ είναι. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι τα παιδιά έχουν και άλλα χαρακτηριστικά, απλώς με αυτόν τον τρόπο τα εντοπίζουμε, αν θέλετε, πιο εύκολα όσο αφορά την διάγνωση. Αλλά άμα έχουμε παιδιά που διαβάζουν γρήγορα, έχουν διαβάσει αρχικά γρήγορα, έχουν διαβάσει από μόνα τους, γράφουν σύντομα, μιλάω για το χρονικό διάστημα που το διαχειρίστηκαν, μετά έχουν πολλές γνώσεις σε διάφορους τομείς, έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα, έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν έναν τομέα που πραγματικά τους ενδιαφέρει περισσότερο από τους άλλους, έχουν αν θες ένα φάσμα ενδιαφέροντος το οποίο είναι πολύ ευρύ και αλλάζει δυναμικά. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που εντοπίζουμε όταν είναι όλα μαζί. Βέβαια ο δείκτης είναι ακόμα υψηλότερος, αλλά αυτό που έχει σημασία όσο αφορά την διάλεξη είναι ότι δεν ασχολούμαστε μόνο και μόνο με τα πρικισμένα παιδιά, ασχολούμαστε με όλα τα παιδιά. Πολλά έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν αυτές την σκέψη τους και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχει εντοπίσει η νοημοσύνη τους, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να είναι. Ναι. Ένα παιδί το οποίο είναι στα 132 θεωρείται ότι είναι ένας μέσος δείχτης νοημοσύνης, έτσι ή όχι? Όχι, καθόλου. Είναι πρικισμένο παιδί. Το 132 είναι πρικισμένο παιδί. Ναι, βέβαια. Το κανονικό είναι το 100. Μεταξύ του 100 και του 132 όμως. Κοίτα, η κλίμακα Στανθομπινέτ λειτουργεί με μια απόκριση 16, άρα το κλασικό είναι από το μείον 1 έως το συν 1 στην απόκριση, άρα από το 84 έως το 116 θεωρούμε ότι είναι μια κανονική νοημοσύνη. Πέρα από το 116 θεωρούμε ότι είναι μια ανώτερη νοημοσύνη, ενώ μετά από το 132 θεωρούμε ότι είναι μια υψηλή νοημοσύνη. Ναι. Έχει να κάνει καθόλου με την παρατηρητικότητα η νοημοσύνη? Ναι, βέβαια. Ναι. Τα παιδιά που έχουν αυτήν την ιδιότητα είναι πολύ παρατηρητικά, εντός εισαγωγικών φυσιολογικά, χωρίς να κάνουν καμία προσπάθεια. Ναι, δηλαδή είναι μέσα στη φύση τους να είναι παρατηρητικά τα παιδιά αυτά, έτσι δεν σωστά, είναι? Ναι. Σωστά. Τώρα, επειδή όμως αναφερθήκαμε στο δείχτη νοημοσύνης, αυτός εξελίσσεται με την πάροδο των χρόνων και μέχρι τα 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, προηγουμένως είπες. Ακριβώς. Και παραμένει εκεί, δεν αναπτύσσεται. Όχι, αυτό που αναπτύσσεται είναι η σκέψη.
Ένας με ψηλό δίκτυο νοημοσύνης αναπτύσσει πιο γρήγορα τη σκέψη του. Ναι, γιατί έχει ένα υπόβαθρο που είναι πιο ενισχυμένο, κατά συνέπεια χρησιμοποιεί άλλες μεθοδολογίες για να προσπεράσει τα εμπόδια που έχει εντοπίσει. Αλλά σημασία έχει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, αν πραγματικά υπάρχει δάσκαλος που ασχολείται με αυτά. Ναι. Επειδή μιλάς για παιδιά, Νίκο, αυτόν τον τρόπο τον οποίο μπορεί να σκέφτεται, να αναπτύξει τη σκέψη του, με τον τρόπο που μπορεί να αναπτύξει τη σκέψη του ένα παιδί, μπορεί να το κάνει και ως ενήλικας, αντιλαμβάνομαι, και πέρα από το σχολείο. Βέβαια, όχι, απλώς μιλούσα για τα παιδιά, επειδή η αυριανή διάλεξη αφορά ειδικά τα παιδιά και επειδή είναι στο Λύκειο, ναι. Κύκου. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όντως είναι γενικότερο το πρόβλημα. Με ποια έννοια? Είναι ότι το παιδί που είναι πληκυσμένο, πολύ συχνά, λόγω κοινωνικοποίησης με την κακή έννοια, γίνεται ένα φυσιολογικό παιδί που έχει χάσει κάθε πληκυσμένο στοιχείο, ναι. Μέσα από μια διαδικασία ένταξης, αν θες, σε μια κανονικότητα. Άρα είναι λιγότεροι οι ενήλικοι που είναι πληκυσμένοι σε σχέση με τα παιδιά. Ναι, είναι μερικά που χάνονται. Χάνονται από το σύστημα, από ναι. την εκπαίδευση, από την εκμάθηση, από τους γονείς, από ναι. ό,τι θες. Εννοείς ότι ως ενήλικες πάβει στο να υπάρχει ανάπτυξη στην σκέψη και κατ' επέκταση όχι, δεν υπάρχει... Αυτό, ως ενήλικες μερικές φορές δεν ανήκουν πια στους πληκυσμένους ενήλικες. Γιατί, ανήκουν πια στο 2%. Γιατί αυτό που λέγαμε για τον δίκτυο νοημοσύνης, όπου υπάρχει μια σταθεροποίηση, αν θες σε μικρή ηλικία, το συγκρίνουμε με την ηλικία. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Αν ένα παιδάκι είναι 10 χρονών και λύνει προβλήματα ενός παιδιού που είναι 12, θα έχει ένα δίκτυο νοημοσύνης 120. Αυτό που γίνεται μέχρι τα 16 είναι ότι μετράμε αναλογικά, γι' αυτό λέγεται και δίκτυος, μετράμε αναλογικά με την νοητική χρονολογία, με την φυσιολογική χρονολογία. Ναι. Το κλάσμα αυτό ναι. το προπλασιάζει με 100 και σου δίνει ένα αριθμό. Ναι. Όταν όμως μιλάμε για τους ενήλικους, δεν χρησιμοποιούμε πια αυτές τις μεθόδους, χρησιμοποιούμε το λεγόμενο ράσιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι παίρνεις 1000 ελληνικούς που τους βάζεις 100 ερωτήσεις και κοιτάς μια κατανομή και κοιτάς μετά αυτή που είναι μέσα στο 2%. Θα δεις ότι μερικές φορές δεν έχουμε τα ίδια άτομα, δηλαδή δεν είναι το απόλυτο, επειδή το παιδί είναι πρικισμένο, ξαφνικά περνάμε σε έναν ενήλικα πρικισμένο. Ναι. Πολύ συχνά χανόνται. Επειδή μίλησες για τα προβλήματα, ένας ο οποίος έχει ψηλό δίκτυο νοημοσύνης έχει να κάνει με τα μαθηματικά, με τη γρήγορη λύση των μαθηματικών, όχι, όχι, μαθηματικής μπορεί πράξης. Να έχεις ψηλό δίκτυο νοημοσύνης και να είσαι πολύ καλός, ας πούμε, σε θέματα λεκτικά, δηλαδή στη γλωσσολογία, στη φιλολογία. Ναι, και να μην είσαι, και να μην είσαι τόσο καλός, ας πούμε, στα μαθηματικά. Ναι, δεν και μπορεί και ανάποδα να είσαι, να μην είσαι τόσο καλός στα θέματα τα λεκτικά και να είσαι πρικισμένος στα μαθηματικά. Άρα όταν μιλάμε μετά για πολύ πρικισμένα παιδιά, δηλαδή όταν ξεπερνάμε τα 150 ή τα 160 όσο αφορά τον δείκτη, τότε έχουν τον συνδυασμό των δύο. Ναι. Να πάρω λίγο ανάποδα τα πράγματα. Η ανάπτυξη της σκέψης... Ανάποδα. Ναι, ανάποδα τα πράγματα. Ένα η ανάπτυξη της σκέψης είναι υποβοηθητική στην αύξηση... Όχι, στην αύξηση του δίκτυου νοημοσύνης. Όχι. Δηλαδή όχι. Είναι δίκτυος νοημοσύνης και μετά ανάπτυξη ναι. της σκέψης. Ναι. Η σκέψη είναι από πάνω. Δηλαδή η νοημοσύνη είναι το υπόβαθρο, η σκέψη είναι από πάνω και η σκέψη πάνω στη σκέψη είναι η συνείδηση. Ναι. Το να μπορεί να σκέφτεται κάποιος και να αναπτύσσει τη σκέψη του είναι προϊόν του ψηλού δίχτυ νοημοσύνης, έτσι. Όχι απαραίτητα. Αλλά. Αλλά μπορεί να είναι και της εκμάθησης. Της γνώσης. Της γνώσης που γίνεται μέσω της μεθοδολογίας που βρίσκεται στο σχολείο. Δηλαδή ναι. ένας καθηγητής μπορεί να σου εξηγήσει μερικά πράγματα τα οποία θα ήταν πιο δύσκολα να τα βρεις μόνος σου. Ναι. Εφόσον σου τα εξηγήσει, σου διευκολύνει με τη μεθοδολογία του τον δρόμο και μπορείς να αναπτυχθείς περισσότερο, παρόλο που δεν έχει αλλάξει ριζικά την νοημοσύνη σου. Ναι. Ο χρόνος κατανόησης. Ο χρόνος κατανόησης είναι σημαντικός και σχετίζεται βέβαια με το δίκτυο νοημοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα είναι μεγαλύτερος, γιατί έχουμε μερικούς ανθρώπους, ακόμα και για τους περικισμένους, που είναι σχετικά αργοί. Λειτουργούν περισσότερο σε φάση βάθους χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος κατανόησης δεν είναι κάτι που είναι ανασταλτικό. Είναι κάτι που είναι απλώς χαρακτηριστικό.
Ναι. Πώς αναπτύσσεται η σκέψη, πώς γίνεται, υπάρχει κάποια μεθοδολογία ανάπτυξης της σκέψης, Νίκο? Ναι, υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να παράγει έργο εγκέφαλός σου, δηλαδή συνεχώς να είναι σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα και όχι σε αναμονή, να προσπαθεί να λύνει προβλήματα τα οποία δεν είναι συμβατικά. Όταν λες προβλήματα, τι προβλήματα? Οποιαδήποτε προβλήματα. Προβλήματα. Την ώρα που μου μιλάς, εσύ κοιτάς και την ώρα. Κοιτάς και δίπλα αν η κονσόλα είναι εντάξει. Κοιτάς επιπλέον αν ο υπολογιστής είναι σε καλή κατάσταση. Παραεπιπτόντως, κοιτάς και την οθόνη που είναι μπροστά μου. Κάνεις λοιπόν ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 πράγματα. Συν ότι με ακούς και προσπαθείς να με καταλάβεις. Και επειδή είσαι φίλος μου, επιπλέον με αγαπάς και λιγάκι. Άρα όλα αυτά, αν τα κάνεις μαζί, θέλει να πει ότι έχεις κάποια νοημοσύνη που πρέπει να επεξεργάζεται αυτό το θέμα. Βέβαια, μερικά πράγματα που κάνεις τα έχεις μάθει λόγω του ραδιοφώνου. Δηλαδή, άμα έμπαινες εδώ για πρώτη φορά, μπορεί να μην ήξερες πού είναι τα κουμπιά. Θα ήταν ένα θέμα νοημοσύνης. Σιγά-σιγά όμως τα έμαθες και τώρα θεωρείς ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να κάνεις 6 πράγματα ταυτόχρονα. Ναι, βεβαίως ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει 6 πράγματα ταυτόχρονα εδώ, είναι και θέμα πώς και στην καθημερινότητα, γιατί είναι θέμα συνήθειας πια. Γιατί τη στιγμή που κάνεις 5 πράγματα εδώ ταυτόχρονα, μπορεί να κάνεις άλλα 5 πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την κονσόλα και με το ραδιόφωνο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι εγώ θα σε αξιολογήσω μόλις υπάρξει πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα δω ποια θα είναι η ανταπόκρισή σου. Ναι. Το πρόβλημα πώς εντοπίζεται? Το πρόβλημα μπορεί να έχεις μια διακοπή τοπική ρεύματος σε ένα από αυτά τα συστήματα και τι θα κάνεις για να το ανταλλάξεις. Ναι. Δηλαδή, ποιες εναλλακτικές λύσεις θα βρεις. Έχει να κάνει πάλι με την ανάπτυξη της σκέψης η λύση η οποία θα βρεθεί, ή έχει να κάνει, με την γρήγορη σκέψη και την απόφαση? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να πάρει κάποιος, ναι. Ας πούμε ότι είσαι στο σαλόνι σου και ξαφνικά το σαλόνι σου πλημμυρίζει επειδή έχει σπάσει το καλοριφέρ. Τι προτείνεις? Τι προτείνω αυτή τη στιγμή, εννοείς? Ναι, ναι. Τώρα πλημμυρίζει, το βλέπεις εδώ, τα πόδια μας είναι ήδη μέσα στο νερό. Τι κάνεις? Προσπαθώ να σταματήσω την διέ που πλημμυρίζει. Η πίεση που έχεις δεν μπορεί να τη σταματήσεις. Δεν μπορεί να σταματήσει. Προσπαθώ να δω που θα δω τέλος πάντων την εκεί που τώρα βλέπεις μόνο ναι. Ένα πράγμα τώρα. Ναι, ναι. Από τα 5 έχουν καταρρεύσει. Προσπαθείς να βρεις μόνο ένα. Γιατί δεν ήταν κάτι που το περίμενες. Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα ήταν καλό να ψάξεις το καλώδιο της ηλεκτρικής σκούπας. Η οποία μπορεί να είναι και άσχετη με αυτό το θέμα που λες. Είναι εντελώς άσχετη, αλλά στην πραγματικότητα, εφόσον δεν μπορείς να σταματήσεις την ροή, μπορείς να την κατευθύνεις έτσι ώστε να φεύγει από το παράθυρο το νερό. Ναι. Άρα βλέπεις ότι τώρα δεν ψάχνεις να σταματήσεις μια ροή που είναι πολύ δυνατή. Αλλά όμως θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Ακριβώς. Ναι. Άρα αυτό θα είναι, αν θες, μια τεχνική πλάγη για σκέψεις που θα μπορεί να φανεί εξωπραγματικό την ώρα, ας πούμε, φαντάσου τώρα η γυναίκα σου, η Ελένη, να βλέπει ότι πλημμυρίζει το δωμάτιο και εσύ το μόνο που ψάχνεις είναι τη ηλεκτρική σκούπα. Ναι. Θα σου πει, εντάξει, πάει ο Μίκης, κάτι έπαθε. Ή μετά θα σκεφτεί, α, μάλλον μίλησε με το λιγερό. Ναι. Βεβαίως, ανέφερες για τη δυνατότητα των πολλαπλών λύσεων μέσα από μια ανάπτυξη σκέψης. Ναι. Έτσι δεν είναι? Όμως αυτό έχει να κάνει και με το πώς εκπαιδεύεις βασικά το μυαλό, έτσι, το πώς εκπαιδεύεις σαν άνθρωπος για να μπορέσεις να έχεις αυτή την ευελιξία ή την δυνατότητα του εγκεφάλου. Ναι, τη δυνατότητα στον εγκεφάλου. Αυτές οι δυνατότητες, ναι, αλλά πρέπει όντως να τις εκπαιδεύσεις για να είναι, όπως σου είπα προηγουμένως, σε εγρήγορση. Αλλιώς έχεις μια τάση να σταθεροποιείσαι και μετά μπαίνεις σε ένα συντηρητικό πλαίσιο όπου ο εγκέφαλός σου δεν παράγει τόσες δυνατότητες και θεωρεί ότι είναι μέσα στο συμβατικό και το καθημερινό. Γιατί μετά στην ουσία κάνεις ακριβώς το ίδιο, και επειδή κάνεις ακριβώς το ίδιο δεν κάνεις κάτι το διαφορετικό, επειδή δεν είναι διαφορετικό ο εγκέφαλός σου σταθεροποιείται. Και μετά βέβαια βαριέσαι. Ναι. Για να μην σταθεροποιείται ο εγκέφαλος, τι θα πρέπει να γίνεται? Δηλαδή μιλάμε και για τα παιδιά. Τα παιδιά, εντάξει, υπάρχει το σχολείο, υπάρχει εκπαίδευση κλπ. Σε έναν ενήλικα πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται? Ναι. Με σένα, ας πούμε. Και με σένα είναι απλό, είναι να με καλείς πιο συχνά. Γιατί μόνο εγώ είμαι τόσο πειραχτήρι μαζί σου και είσαι αναγκασμένος να σκέφτεσαι τι λες την ώρα που μιλάς.
Γιατί πολύ συχνά και στον χώρο της δημοσιογραφίας έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που τον αφήσει να μιλάει, συνεχώς λέει τα ίδια και κάπου λες μάλιστα. Ναι. Αυτό συνέβαινε βεβαίως παλαιότερα όταν ήσουν εδώ και έλεγα το μάλιστα. Ναι. Έτσι, τώρα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν συμβαίνει. Είπαμε ότι τα πράγματα εξελίσσονται μέσα στον χρόνο. Σωστά. Μέσα σε 10 χρόνια κατάλαβα. Μέσα σε 10 χρόνια. Τώρα, αν σου έλεγα μάλιστα το 2002. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από το 2012. Τώρα σε ξέρω διαφορετικά. Είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις και οι δικές σου αλλά και οι δικές μου εναντί σου. Σωστά, σωστά. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι στον χώρο σου μάλιστα, δεν υπάρχει. Και το μάλιστα είναι μια λέξη αυτή όπως, όπως οποιαδήποτε άλλη λέξη. Ναι, θυμάσαι ότι όταν κάναμε αυτή την εκπομπή όπου έψαχναν οι ακροατές κυπριακές λέξεις. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό ήταν κάτι που για μένα ήμουν εντελώς γρήγορος, γιατί όπως δεν τις γνώριζα καθόλου και όταν άκουγα την ορολογία που πρότεινε ο καθένας, έπρεπε κάθε φορά να σκεφτώ, είναι ορθολογικό, στέκει αυτό γλωσσολογικά, ναι. Είναι μια ετυμολογία ή απλώς είναι αυθαίρετο. Ναι. Και μερικές φορές θυμάσαι ότι έκαναν μερικές προτάσεις που είχαν κάποιο νόημα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχες εσύ στο λεξικό. Εκείνη τη στιγμή, οι ακροατές κάνουν μια επεξεργασία των γνώσεών τους και επειδή το λεξιλόγιο είναι κάπως ειδικό, επειδή ήταν κυπριακή διάλεκτος, μπαίνουν σε μια άλλη φάση. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να επιπλέον κρατάς και μια παράδοση, επιπλέον το κοιτάζεις με μια νοητική προσέγγιση. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω αν το έχεις ξανακάνει από τότε. Από τότε δεν το έχουμε ξανακάνει. Τώρα. Και τώρα μιλάνε όλοι κυπριακά γι' αυτό. Ναι, και κυπριακά και οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί να ξέρει ο καθένας. Ναι, άρα δεν σε αφορά πια να θυμούνται τον θησαυρό της κυπριακής διαλέξης. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, βεβαίως με ενδιαφέρει. Κάνουμε άλλα πράγματα, εξίσου σημαντικά όπως και τότε. Για να ακούσω κάτι το εξίσου σημαντικό. Εξίσου σημαντικό, σημαντικά πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε ή κάνουμε. Κάνουμε βεβαίως. Για να δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Το απόγευμα μιλούσαμε για παράδειγμα για την ποιήση και για τον με έναν άνθρωπο απλό αυτοδίδακτο καλλιτέχνη, ο οποίος μου μίλησε για την εκλεπτική για παράδειγμα και για την ζωγραφική, για την αγιογραφία. Αυτά είναι ωραία παραδείγματα γιατί είναι και ανθρώπινα. Ναι. Ναι. Είναι, δεν βλέπω όμως που μπορεί να συμμετάσχει ο άλλος. Ο άλλος που είναι απέναντι μου. Όχι, ο ακροατής. Ο ακροατής. Βεβαίως, μέσα... Με το άλλο ήταν αναγκαστικό να συμμετέχω. Καταλαβαίνεις. Ναι, μέσα από αυτά όμως τα οποία μπορεί να λέει ο άλλος, όπως και εσύ καλή ώρα εδώ, όπως τα περιγράφεις, βάζουμε τον ακροατή σε μια διαδικασία σκέψης. Ναι, σωστά. Μέσα από τον λόγο. Ναι, αν όμως επιμένουμε για να υπάρχει αυτός ο στόχος. Μερικές φορές δεν υπάρχει αυτός ο στόχος, υπάρχει απλώς η εκφώνηση για να υπάρχει μια αυτοακρόαση. Ναι, μα δεν είμαστε εδώ για να σπάζουμε τη σιωπή. Και αυτό καλό είναι. Καλό είναι, αλλά δεν είναι ο στόχος το να σπάσουμε τη σιωπή. Στόχος είναι στο να μπούμε σε μια διαδικασία σκέψης. Ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν εκείνη τη στιγμή να καταλάβουν πού το πάμε. Δηλαδή, πώς θα είναι ο ρόλος τους σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Και εδώ έχουμε, ας πούμε, ακροατές που είναι δίπλα, μέσα στο στούντιο. Το θέμα είναι κατά πόσο παρακολουθούν αυτά που λέμε σε ενεργητική φάση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ νιώθω πολύ συχνά με τις εκπομπές που κάνουμε μαζί, είναι σαν να είμαστε στο σαλόνι του καθενός και μας έχουν καλέσει και εμείς μιλάμε. Ναι. Και προσπαθούν και αυτοί να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και εγώ πάνω ότι κάθε φορά που μιλάω μαζί σου δεν νιώθω ότι είμαστε μόνο δύο, ότι είμαστε πολλοί. Πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο, για να πω την αλήθεια. Γιατί την στιγμή που μιλάμε μαζί υπάρχουν η ανταλλαγή του λόγου, η οποία προκαλεί εικόνες και συναισθήματα ταυτόχρονα και αυτά τα μεταδίδουμε προς τα έξω. Τη στιγμή που μας ακούει αυτή την ώρα κάποιος, δημιουργείται τη δική του εικόνα μέσα από τη φαντασία του. Αυτό είναι παραγωγικό. Είναι δημιουργικό κατά άποψή μου. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Και γι' αυτό το κάνουμε. Αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν στο ραδιόφωνο, θα βρισκόμασταν σε ένα καφενείο. Ναι. Νίκο, είπες προηγουμένως και το σημείωσα εδώ, όσον αφορά την νοητική και τον συνδυασμό, υπάρχει ένας συνδυασμός γεγονότων ή ακόμα και υλικών που μπορούν να φέρουν, δηλαδή
βλέπω γύρω μου αρκετά πράγματα ή αρκετούς ανθρώπους και ο συνδυασμός των ανθρώπων αυτό με οδηγεί στην πράξη, σε μια σκέψη. Αναπτύσσει ναι. τη σκέψη μου. Είσαστε εδώ, βλέπω εσένα, βλέπω την κύριε, βλέπω τα άλλα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Και αυτό το πράγμα μου δημιουργεί ο συνδυασμός την αυριανή διάλεξη, για παράδειγμα, στο σχολείο. Έτσι είναι, δηλαδή στην ζωή. Απλώς εδώ δεν κάνεις τόσο πολύ ένα συνδυασμό, αλλά κάνεις ένα συνειρμό. Ναι, ο συνδυασμός όμως μπορεί να φέρει το συνειρμό. Ο συνδυασμός είναι πάνω πιο παραγωγικός από τον απλό συνειρμό. Αλλά το πράγμα πρέπει να κάνεις και μια σύνθεση. Δηλαδή, όπως είναι η σύνθεση με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που υπάρχει πίσω σου. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όντως μια σύνθεση και χρησιμοποιείς σχεδόν CD με φωτογραφίες που έχουν μπει με έναν πολύπλοκο τρόπο, τουλάχιστον για να διακοσμήσουν αυτό το δέντρο. Σε άρεσε το δέντρο? Ναι, πάνω είναι ιδιόμορφο, δεν είχα δει ποτέ τέτοιο δέντρο. Mm-hmm. Δεν είναι δέντρο, είναι ψεύτικο δέντρο. Ναι, το βλέπω ότι είναι ψεύτικο και βλέπω ότι δεν είναι και μπάλες από χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όχι, είναι μπάλες, είναι CDs τα οποία έχουν το κάθε ένα την φωτογραφία κάποιου συναδέλφου εδώ. Ναι. Άρα για δείξε μας που είσαι εσύ, εγώ σε βλέπω εκεί πάνω με έναν άλλο συνάδελφο, δεν είσαι μόνος. Ναι, εντάξει, είμαι και σε CD τα οποία είμαι και μόνος εδώ. Και στο καρακάτο που είναι, να εδώ. Ωραία, τώρα εδώ βλέπεις τι κάνουμε. Mm-hmm. Αναγκάζουμε τώρα να έχουν μια φαντασία οι ακροατές που σου λένε πού είναι αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο με αυτά τα CD. Ναι, αλλά από την άλλη όμως αν σκεφτώ αυτά τα CD τα οποία είναι στολίδια στο δέντρο, ενώ θα μπορούσε να ήταν χριστουγεννιάτικα στολίδια για παράδειγμα. Ο συνδυασμός των δύο δεν μου αναπτύσσει τη σκέψη, δηλαδή την στιγμή που αντικαθιστώ το στολίδι μαζί με το CD. Κάνεις μια νοητική μεταφορά και στην πραγματικότητα μπορούμε να θεωρήσουμε μεταφορικά ότι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την τοποθέτηση πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι στολίδια. Ναι. Γιατί είναι στολίδια της σιωπής. Ναι. Βεβαίως, εντάξει, έχει το χρώμα όμως μέσα, το οποίο πάλι δημιουργεί την φαντασία. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και τα χρώματα τα οποία υπάρχουν πάνω στα CDs. Ναι, δεκτό. Αλλά τα χρώματα είναι ελάχιστα. Έχετε δώσει μεγάλη σημασία στα κεφάλια και στα πρόσωπα. Και νομίζω ότι έτσι είναι και πιο ανθρώπινο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Νίκο Λιγερό, φίλο. Αυτό θα σε λέω από τον Κύπρος, έτσι. Ναι. Συζητάμε για το σχολείο και την νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Αύριο θα γίνει μια διάλεξη στο Λύκειο Κύκου με τα παιδιά να είναι παρόντα εκεί, έτσι. Εκεί τα σου λέω, άμα δεν είναι εκεί, mm-hmm. θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το on και το μηδέν. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα έχετε μια, φαντάζομαι, ένα διάλογο μαζί με τα παιδιά. Ναι, μια αλληλεπίδραση βέβαια. Όταν είμαι τα παιδιά, πάνω τι γίνεται αυτό το πράγμα. Μα το κάναμε και σήμερα στο παιδαγωγικό. Γιατί αυτό δεν σου το έκρυψε η κυρία που ξέρει απ' έξω το πρόγραμμα. Στο παιδαγωγικό μιλήσαμε λοιπόν για εκπαιδευτικές ικανότητες του δασκάλου. Ναι. Και ήταν στο Φρίντρικ, ήμασταν στη Λεμισό. Και είχε ενδιαφέρον γιατί και η κυρία που μας κάλεσε. Φαινόταν ότι ήθελε πραγματικά να προσφέρει κάτι και στα παιδιά. Χάρηκα επιπλέον γιατί και η κυρία που μας υποδέχτηκε ήταν πολύ θετική και συνάντησα και ήταν μια έκπληξη έναν παλιό μου φίλο, πριν 10 χρόνια μάλιστα, ο οποίος ήταν τότε όταν τον γνώρισα ο διευθυντής ενός δημοτικού σχολείου. Και με έχει καλέσει να πάω να δω όλα τα παιδιά, τα 12 τμήματα, την ίδια μέρα. Ήταν μια πραγματικά εξωπραγματική εμπειρία, γιατί τα παιδιά μου είχαν ετοιμάσει το καθένα μία ερώτηση, γιατί τους είχαν επιβάλει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είχα από τις πιο παράξενες ερωτήσεις που είχα σε αυτή την περίοδο. Με ποια έννοια ότι, ενώ οι δασκάλες είχαν πει στα παιδιά θα κάνετε μόνο μία ερώτηση, είχα ερωτήσεις του τύπου... Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις που σας έχουν κάνει. Και μετά ήταν ποιες ήταν οι απαντήσεις. Άρα υπήρχαν και συνδυασμό των παιδιών για να μάθουν περισσότερα πράγματα παρόλο που έκαναν μόνο μία ερώτηση. Ναι. Άρα είχαν ξαφνιάσει τα παιδιά. Αυτός ο συνδυασμός φανερώνει ένα πολύπλευρο, ένα άνθρωπο με πολύπλευρο τρόπο σκέψης. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Ειδικά σε παιδιά που είναι στο δημοτικό.
και γι' αυτό σου λέω το χάρηκα διπλάσια, γιατί θυμάμαι ότι είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος το παράδειγμα του Γκαγκάριν όταν ήταν μικρός. Το 1961 τους είχαν βάλει στο σχολείο τους να κοιτάζουν τον Γκαγκάριν που ερχόταν μετά από την πτήση του στο διάστημα, και έλεγε, εγώ το θυμάμαι από τότε, ενώ ήταν ήδη κάποιες ηλικίες, τώρα ο άνθρωπος είναι 62 χρονών, το θυμάμαι από τότε, ενώ ήμουν μικρός, ήταν ο Γκαγκάριν, μιλούσε μόνο ρώσικα και δεν μας έλεγε τίποτα, αλλά ήταν κάτι το εντυπωσιακό, γιατί είχαμε δει για πρώτη φορά έναν άνθρωπο που βγήκε στο διάστημα. Ναι. Και η ιδέα του όταν με κάλεσε ήταν, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι το διαστημικό, με την νοημοσύνη, και να μπορούμε να έχουμε μια επαφή με τα παιδιά. Και σου λέω, θα έχει ενδιαφέρον να ξαναδούμε αυτά τα παιδιά μετά από 10 χρόνια και να θυμηθούν μερικές από τις ερωτήσεις που είχαν κάνει, γιατί ήταν μερικές που ήταν αρκετά παράξενες. Ναι. Του τύπου, αν μπορούμε να πεθάνουμε 2 φορές. Υπήρχαν αυτά τα δεδομένα και ήταν πολύ ευχάριστο να ξαναβρεθούμε, και τώρα είναι πια καθηγητής στο Φρέντρικ. Και είναι καλό, γιατί ξέρω ότι το παλεύει και πάντοτε αγαπούσε τα παιδιά και προσπαθούσε να τους προσφέρει κάτι το διαφορετικό. Ναι. Πολλές φορές όμως περιορίζουμε τα παιδιά στο να εκφραστούν πως ακριβώς θέλουν και να επιβάλλουν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρούμε ότι δεν είναι ορθές ή δεν είναι λογικές. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα τώρα στο εκπαιδευτικό. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο. Κάνουν τόσες πολλές ερωτήσεις που μπορεί και να είναι και άσχετες. Το θέμα είναι ότι προσπαθούσαμε μέσα από αυτήν τη διάλεξη να πούμε ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα δάσκαλος και να διδάσκει κάτι το οποίο να έχει σχέση με την αλήθεια, άρα εναντίον της λύθης, και να μπορεί το παιδί να βασίζεται πάνω σε αυτές τις γνώσεις για να εξελιχθεί. Ναι. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι απλώς το φιλαράκι. Ναι. Τώρα, να διδάσκει την γνώση, δηλαδή το να μαθαίνει κάποιος, το να δίνει την πληροφορία ακριβώς, ή να μαθαίνει τον τρόπο που μπορεί να σκέφτεται ο μαθητής. Το δεύτερο. Αλλά τον τρόπο σκέψης. Βεβαίως. Αυτό πρέπει να γίνει με παραδείγματα, αν θες, χειροπιαστά όσο αφορά τον μαθητή, και να είναι και ακριβής. Εγώ έκανα στην παρουσίαση με τα παιδιά που ήταν φοιτητές, ο τρίτο έτος και δεύτερο έτος. Τους έλεγα ότι για μένα ο δάσκαλος είναι πρώτα απ' όλα σε αυτό το επίπεδο που διδάσκουν. Λέω, τώρα μιλάω για τον θεσμικό δάσκαλο, είναι ένας παθολόγος. Ο παθολόγος για μένα έχει ως ορισμό ότι είναι αυτός που σταματάει εκεί που ξέρει ότι μπαίνει η ειδικότητα. Ο καλός ο παθολόγος δεν είναι αυτός που γιατρεύει τα πάντα, είναι αυτός που είναι ικανός να σταματήσει όταν δεν είναι πια ο τομέας του και να δώσει τον ασθενή σε έναν ειδικό. Το ίδιο λέω λοιπόν και με τον δάσκαλο, ότι η ιδέα είναι ότι δεν πρέπει ο δάσκαλος ξαφνικά να μετατραπεί σε σχολικό σύμβουλο, εσείς λέτε επιθεωρητή, σε ψυχολογικό σύμβουλο, σε κοινωνικό λειτουργό και όλα αυτά. Ο δάσκαλος είναι πρώτα απ' όλα δάσκαλος. Μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αναπτυχθεί σε όλους αυτούς τους τομείς, αλλά άμα υπάρχει μια δυσκολία πρέπει να βασιστεί και τους ειδικούς που έχουν αυτές τις ειδικές γνώσεις και αυτές και την εμπειρία στο τομέα. Πώς όμως ένας δάσκαλος μπορεί να οριοθετηθεί? Θα πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα για να βάζει. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να έχει μια πολύπλευρη γνώση και δεν αρκεί να θέλει να διδάξει, πρέπει να ξέρει και πώς να το κάνει. Και αυτό σχετίζεται, αν θες, και με το ταλέντο. Ξεχνάμε μερικές φορές ότι το πρώτο ταλέντο που πρέπει να έχεις είναι να αξιοποιήσεις το ταλέντο σου. Ναι. Θα πρέπει να, πρώτα να το ανακαλύψει κάποιος το ταλέντο και μετά το αξιοποιήσει. Ναι, άμα δεν έχει ταλέντο αξιοποίησης, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ναι. Θα πρέπει όμως να το επισημάει το ταλέντο και μετά να το αξιοποιήσει. Η επισήμανση γίνεται από το πρώτο ταλέντο, που είναι μεταταλέντο, και είναι αυτό που ξέρει να το διαχειριστεί. Ναι. Λοιπόν, Νίκος Λιγερός κοντά μας, είναι 11 παρά 5. Θα ακούσουμε το σήμα της εκπομπής, ένα τραγούδι αν προλάβουμε. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις, Νίκο, και θα επανέλθουμε. Χαίρομαι πραγματικά που σε βλέπω από ξανά μετά από τόσα χρόνια. Και πάλι εδώ. Η τελευταία φορά δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ήταν πριν από... Εσύ δεν θυμάσαι ότι πριν ήταν η πρώτη, το τέλειο θέα. Όχι, θυμάμαι, το έχω καταγραμμένο πότε ήταν η πρώτη, γιατί έχω και την πρώτη κασέτα εκεί. Τις έχουμε όλες. Εσύ τις έχεις όλες. Ναι. Εγώ δεν τις έχω όμως. Να πρώτα θα πρέπει να αναλάβεις να μου τη στείλεις τώρα με την τεχνολογία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν όλες στο ίντερνετ. Είναι όλες στο ίντερνετ, αυτά που κάναμε μαζί. Ναι. Όλες. Όλες. Δεν είναι όλες. Όλες. Το έψαξα, δεν είναι όλες. Λοιπόν, άσε τους ανθρώπους να ακούσουν τις ειδήσεις και θα σε κοπανίσω μία μετά.
αφύλακτη διάβαση. Προσοχή. Αφύλακτη διάβαση. Κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ, ο Μίκης Κασάπης στις μουσικές διαβάσεις του Τρίτου και ενίοτε με τολμηρούς νυχτερινούς συνταξιδιώτες. Αφύλακτη διάβαση. Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους. Αφύλακτη διάβαση. Προσοχή. Αφύλακτη διάβαση. Κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ, ο Μίκης Κασάπης στις μουσικές διαβάσεις του Τρίτου και ενίοτε με τολμηρούς νυχτερινούς συνταξιδιώτες. Αφύλακτη διάβαση. Αφύλακτη διάβαση στο τρίτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και τολμηρός νυχτερινός συνταξιδιώτης της βραδιάς αυτής, ο Νίκος Λιγερός, φίλος από τα παλιά, όχι από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, 10 χρόνια δεν είναι πολύ μεγάλος χρόνος ή είναι μεγάλος χρόνος? Είναι σοβαρός για φίλους. Είναι σοβαρός χρόνος. Ναι. Πώς αξιολογούμε τον χρόνο ή πώς αξιολογούμε το φίλο εναντί του χρόνου? Εγώ νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός των δύο. Ξέρεις, ασχολούμαι πολύ με την ανθρωπότητα των χρόνων. Νομίζω ότι η φιλία είναι ένα δείγμα ανθρωπιάς. Άρα 10 χρόνια φιλίας είναι ένα καλό δείγμα. Ναι, 10 χρόνια. Δηλαδή στα 10 χρόνια μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι έχει να κάνει με ένα φίλο. Ναι, ναι. Να το πιστοποιήσει. Ναι, να πισφαίσει η φιλία βασικά. Ναι, ακριβώς. Με βουλοκαίρι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε την αυριανή την διάλεξη στο Λύκειο Κύκου, το σχολείο και η νοητική ανάπτυξη του παιδιού, μια διάλεξη η οποία θα δοθεί εκεί, θα είναι τα παιδιά στην διάλεξη και ο Νίκος. Έτσι λέμε. Ναι, με το καλό. Και παιδιά τα οποία θα σου υποβάλουν και ό,τι είμαστε αντιλαμβάνουμε, έτσι θα γίνει μια διαλογική συζήτηση εκεί. Ο μην ισχύς, μερικές φορές μου δίνουν και απαντήσεις. Και υποβάλλουν ερωτήματα και δίνουν και τις απαντήσεις. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο? Όχι, όχι πάντα, αλλά μερικές φορές είναι ένας τρόπος να εκφραστούν. Ναι. Η σημασία του να εκφράζεται κάποιος είναι μεγάλη, Νίκο? Στο σχολείο είναι σημαντική, γιατί μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος όπου μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς να λογοκριθεί από το σύνηθες περιβάλλον.
Άρα μπορεί εκεί πέρα να μιλήσει για πράγματα που τον αφορούν πιο προσωπικά, αλλά σε γνωστικό επίπεδο βέβαια, όχι συναισθηματικό. Ναι, γιατί το περιβάλλον ευνοεί στο να εκφραστεί ένα παιδί. Στο σχολείο, ναι. Το περιβάλλον του σχολείου. Βεβαίως. Γιατί, βλέπουμε παιδιά τα οποία σκέφτονται το σχολείο και, και δεν θέλουν να πάρει, βαριούνται. Σωστά, σωστά. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτή η αντίδραση, αλλά κατά μέσο όρο το σχολείο είναι κάτι το πολύ θετικό για το παιδί. Και νομίζω όταν ο Ζουλ Φερί σκέφτηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία να κάνει υποχρεωτική την εκπαίδευση, έβαλε την ανθρωπότητα να κάνει ένα βήμα μπρος. Ναι, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γιατί υπήρχε υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά ήταν ένα βήμα μπροστά. Ναι, γιατί πριν τα παιδιά δούλευαν με τους γονείς, τα χωράφια, οπουδήποτε και δεν μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε αυτό. Άρα δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε τα παιδιά που μπορεί να έχουν και μερικά προβλήματα όσον αφορά την νοητική υστέρηση, ας πούμε, ή να εντοπίσουμε και άλλα προβλήματα και κατά συνέπεια αυτές είχαμε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να εξελιχθούν. Ενώ με το σχολείο, το υποχρεωτικό σχολείο, οι γονείς αναγκαζόταν να βρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και ενώ φαίνεται να είναι υποχρεωτικό, άρα σαν εξαναγκασμός, στην πραγματικότητα είναι η απελευθέρωση του μυαλού του παιδιού, γιατί μπορεί για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο να χάσει χρόνο εντός εισαγωγικών από την επαγγελματική δραστηριότητα και να επενδύσει αυτόν τον χρόνο στην ανάπτυξή του. Ναι. Και θα πρέπει να εξαναγκαστεί για να το πετύχει αυτό. Ναι. Έτσι γινόταν αρχικά. Τώρα ξέρεις, έχουν συνηθίσει τόσο πολύ τα παιδιά με το σχολείο που θεωρούν ότι είναι καταναγκαστικά έργα. Ναι. Αυτός ο εξαναγκασμός βοηθά τα παιδιά ακόμα και στις μέρες μας, στο να μπορέσουν να αναπτύξουν την σκέψη τους. Ναι, βεβαίως, βεβαίως τα βοηθάει. Απλώς μερικές φορές δεν το συνειδητοποιούν. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είχα κάνει μια διάλεξη στη Μακεδονία και μιλούσαμε με τα παιδιά και μου είχαν εξηγήσει οι καθηγητές ότι είναι ένα σχολείο που είναι πολύ αντιδραστικό με την κατάσταση, τα παιδιά και το σχολείο, η κρίση στην Ελλάδα κτλ. Ωραία. Άρα είχαμε αρχίσει μια συζήτηση πολύ απλά και λέμε, εφόσον δεν σας αρέσει καθόλου, ας υποθέσουμε ότι έχουμε καταργήσει το σχολείο. Εντελώς. Και όχι μόνο το σχολείο, αλλά όλες τις σπουδές, όλα τα επαγγέλματα που υπάρχουν απαραίτητα σπουδές και μετά, εφόσον το αποφασίσαμε όλοι, ήταν πολύ χαρούμενα τα παιδιά, τους ρωτάω τι δουλειά θα θέλατε να κάνετε. Και μου πετάει για τη μία και μου λέει νηπιαγωγός. Λέω, αυτό δεν γίνεται, αφού το καταργήσαμε. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι μπορούσες μέσα στην ίδια τάξη να έχεις ένα άτομο το οποίο να μισεί το σχολείο, να μην θέλει να πάει άλλο και το όνειρό της να είναι να γίνει νηπιαγωγός. Ναι, βεβαίως πώς βοηθάς το παιδί να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή είναι δύο πράγματα αντίθετα. Από τη μια να είναι νηπιαγωγός και από την άλλη όμως θα θέλει την κατάργηση του σχολείου. Ακριβώς, είναι εντελώς αντίθετο και σιγά σιγά αυτό που έγινε μέσα από τη συζήτηση με τα παιδιά κατάληξαν ότι εντάξει, σε μερικές περιπτώσεις το σχολείο είναι και χρήσιμο. Α, δηλαδή έκανα ένα βήμα πίσω. Μάλλον έκανα ένα βήμα μπροστά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον ξαναγκασμό όμως λίγο, τι σημαίνει ξαναγκασμός? Εγώ έλεγα απλώς ότι ήταν υποχρεωτική η εκπαίδευση στη Γαλλία το 1875 με την έννοια ότι πριν τα παιδιά είχαν υποχρεωτική εργασία με τους γονείς στα χωράφια, στις πόλεις, στα εργοστάσια. Άρα αυτό το υποχρεωτικό που υπήρχε λόγω κοινωνικής κατάστασης, ναι, έρχεται το κράτος και λέει τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εκπαιδευτούν. Και το βλέπεις πολύ καλά, ας πούμε, στην Αφρική, όπου δεν υπάρχει αυτή η νομοθεσία και γι' αυτό βλέπεις παιδιά και στην Αφρική και στην Ασία να δουλεύουν και να εξαναγκάζουν να δουλέψουν σε μια κατάσταση σκλαβιάς στην πραγματικότητα. Και μόνο αν υπάρχει, αν θες, μια νομοθεσία επίσημη που επιβάλλει αυτό το πράγμα και κατηγορεί και καταδικάζει τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται τα παιδιά. Γιατί πρέπει να θυμάσαι, Μίκη, ότι είναι σχετικά πρόσφατα που ανακηρύξαμε τα δικαιώματα του παιδιού. Δηλαδή πριν δεν το είχαμε σκεφτεί καν. Δηλαδή μιλήσαμε τα δικαιώματα του ανθρώπου γενικότερα. Μετά μπήκαμε στην διαδικασία να ασχοληθούμε ειδικά με τα δικαιώματα της γυναίκας.
και είναι σχετικά πρόσφατα που μπήκαμε στο πλαίσιο του παιδιού, γιατί καταλάβαμε ότι σε μερικές περιοχές, ενώ για μας είναι εντελώς αυτονόητο, ότι υπάρχουν παιδιά που εκμεταλλεύονται από μεγαλύτερους για να παράγουν διάφορα αντικείμενα, από παπούτσια έως μπάλες ποδοσφαίρου, ναι, χαμηλής τιμής, δίχως εμείς να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι παιδιά που είναι σκλάβοι ενός συστήματος. Ναι. Βεβαίως, εδώ μπορούμε να λέμε ότι υπάρχουν δικαιώματα του παιδιού, όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε. Δεν είναι μόνο στα λόγια, δηλαδή να λέμε ότι υπάρχει. Εντάξει, να ξέρεις πολύ καλά ότι τώρα, ας πούμε, αν κάποιος ενήλικος κακοποιεί ένα παιδί ή του επιβάλλει κάτι με έναν τρόπο αυθαίρετο, ξέρεις ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα τον καταδικάσει. Ναι. Σε αυτές τις άλλες περιοχές για τις οποίες μιλώ δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά του να επιβάλλω σε ένα παιδί κάτι από το να εξαναγκάσω να κάνει κάτι? Το ένα είναι έμεσο, το άλλο είναι άμεσο. Δηλαδή η επιβολή μπορεί να γίνει λόγω, αν θέλεις, κυρότητας. Ο άλλος δέχεται τον σεβασμό. Μπορεί να επιβληθείς με τον σεβασμό ως δάσκαλος και να καταλάβεις, ο μαθητής, ότι θα ήταν καλό να είχε διαβάσει αυτό το πράγμα. Θα ήταν καλό να εξελιχθεί. Όχι για να το ευχαρεί ο δάσκαλος. Γιατί ο δάσκαλος χαίρεται μόνο και μόνο όταν οι μαθητές του χαίρονται. Είναι μια μορφή μεταχαράς. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές ο μαθητής κάνει μια ελαχιστοποίηση κόστους, δεν επενδύει χρόνο, προσπαθεί να κάνει το λιγότερο που μπορεί, να παραμείνει σε μια μορφή καθημερινότητας, και αυτό βέβαια είναι κάτι που πληγώνει τον δάσκαλο, γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους μικρούς μαθητές. Ναι. Λίγο, θα θέλεις να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές? Γιατί... Ό,τι θες, ό,τι θες. Εσύ είσαι ο αρχηγός εδώ. Όχι, είμαστε μαζί στην εκπομπή και υπάρχει ένα σοφός. Ναι, επειδή είμαστε μαζί, στο λέω. Όταν είμαστε ξεχωριστά, δεν το λέω ότι είσαι ο αρχηγός. Ναι, διότι θα είμαι μόνος. Γιατί είμαι αρχηγός, έτσι. Τι είναι ένας αρχηγός μόνος? Ένας αρχηγός θα πρέπει να είναι μαζί με άλλους για να είναι αρχηγός. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ για να νιώθεις αρχηγός. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για να νιώθω αρχηγός. Να σε χαρά, να σε χαρά. Στο 77-77-1001 και στο 22-33-33-95 εδώ. Μπορείτε να μας καλείτε. Συζητάμε μαζί με τον Νίκο Λιγερό το σχολείο και η νεωτική ανάπτυξη του παιδιού. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, προηγουμένως μιλήσαμε και για τον δείχτη νοημοσύνης και πως αυτός πως μπορεί να μετρηθεί και σε σχέση με την ανάπτυξη της σκέψης και άλλα τα οποία είχαμε συζητήσει εδώ. 77-77-1001 και 22-33-33-95. Μίλησες προηγουμένως λίγο πριν από τις ειδήσεις για το ταλέντο. Μιλήσαμε για το ταλέντο, ναι, και θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε πώς ανιχνεύουμε το ταλέντο. Τι είναι ταλέντο? Το ταλέντο σε σχέση με τα πρικισμένα παιδιά είναι κάπως πιο εύκολο για την ανίχνευση, γιατί είναι μονοδιάστατο. Αλλά το βλέπεις πολύ καλά, ας πούμε, εσύ που ασχολείσαι πάρα πολύ με μουσική, ότι όταν έχεις ένα παιδί που μπορεί να έχει ένα ταλέντο στη μουσική, δηλαδή ειδικά σε ένα όργανο, μπορεί να είναι το πιάνο, το βιολί κτλ., αμέσως φαίνεται, και αυτό είναι ένα από τα ταλέντα τα οποία εντοπίζονται εύκολα. Μετά η διαχείριση αυτού του ταλέντου είναι μερικές φορές προβληματική. Το κάνουν συχνά οι γονείς και μετά περνάνε σε ανθρώπους που είναι πιο εξειδικευμένοι, και μερικές φορές βέβαια το παιδί δεν το αντέχει. Αλλά το ταλέντο πάνως είναι κάτι το οποίο, εκτός αν είναι σε τομείς που είναι πολύ αφαιρετικοί και δεν είναι αναγνωρίσιμοι εξ αρχής, είναι κάτι που εντοπίζεται επειδή είναι μονοδιάστατο, είναι πιο εύκολο να το δεις. Ενώ όταν είναι πολύπλευρο, τότε έχεις δυσκολία για την αναγνώρισή του. Mm-hmm. Γι' αυτό, αν θες, εγώ χρησιμοποιώ συχνά το παράδειγμα του δεκαθλητή για τα περιορισμένα παιδιά, ενώ είναι του πρωταθλητή για το ταλέντο. Ο πρωταθλητής σε έναν τομέα, στον αθλητισμό, το βλέπεις ήδη από τους μίσθου που σου δίνουν μια κατηγορία και μια τάση. Στο δέκαθλο δεν έχεις καμία τάση, φαίνονται να είναι εντελώς φυσιολογικά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα ο δεκαθλητής μοιάζει με όλους, αλλά κανένας δεν του μοιάζει. Είναι το ίδιο με το παιδί που είναι πρικισμένο. Άρα, ενώ όσο αφορά το ταλέντο, δεν μοιάζει με όλα κατευθείαν. Το βλέπεις κατευθείαν ότι υπάρχει μια διαφορά, γιατί δεν είναι τόσο κοινό να έχεις ένα παιδί, ας πούμε, που να παίζει μουσική στα 3 ή στα 4.
Ναι, γιατί ό,τι είναι διαφορετικό είναι απόδειξη ταλέντου, ότι δεν είναι συνηθισμένο στο να συναντούμε πολύ συχνά. Ναι, δεν είναι μόνο όμως μη συνηθισμένο, ας πούμε, όταν ο Μέτωρε μπορεί να κάνει μια συμφωνία 5 χρονών, σου δείχνει κάτι που κάνει καραμπάμ. Εντάξει, γιατί υπάρχει και μια πολυπλοκότητα της γραφής της μουσικής, στις παρτιτούρες, να βλέπεις ότι υπάρχει μια τόσο μεγάλη ευκολία που αναγκαστικά θα εντοπίσεις ότι υπάρχει ένα ταλέντο. Ναι, πολλές φορές βλέπουμε γονείς το να παίρνουν από το χέρι το παιδί τους και να το τρέχουν για να μάθει σόρκια καλά τη μουσική και στο τέλος είτε είναι καλό είτε δεν είναι καλό, προχωρούν σε δισκογραφία κλπ. Έτσι για να ικανοποιήσουν καμιά φορά τα δικά τους θέλω, Νίκο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι ότι πόσο εξελίσσεται μετά το παιδί. Εγώ είμαι πάντοτε μεταξύ του γονιού και του παιδιού, είμαι πάντοτε με το παιδί. Γιατί είναι αυτό που έχει την αθωότητα. Δηλαδή δεν ξέρει, δεν έχει ζητήσει τίποτα το ειδικό. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ζητήσει να γεννηθεί. Ενώ οι γονείς το ζήτησαν. Μα δεύτερον, δεν έχει ζητήσει καμία ειδική εξέλιξη. Προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Άμα υπάρχει μια καθοδήγηση από τους γονείς, όταν είναι θετική είναι πάρα πολύ καλό. Αν είναι απλώς για να εκπληρώσουν τα θέλω τους, χωρίς να δίνουν μεγάλη σημασία στο ίδιο το παιδί, αυτό με δυσαρεστεί. Ναι. Πώς μπορούμε όμως να βρούμε έτσι μια ισορροπία μεταξύ, δηλαδή στο να δούμε τα δικά τα θέλω του παιδιού, αλλά και τα θέλω των γονιών. Στην αρχή νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να είναι αυτοί που προσφέρουν δυνατότητες. Δηλαδή, αν το παιδί θέλει να κάνει κάτι ή δεν θέλει στην αρχή, μπορούν να προσφέρουν διάφορες δυνατότητες και μετά να ενισχύσουν προς αυτή την κατεύθυνση όταν το παιδί έχει εντοπίσει μια τάση. Ή κάτι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω είναι ότι το παιδί πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει, δηλαδή να το γουστάρει. Άμα δεν το γουστάρει, πολύ γρήγορα θα το βαρεθεί, ναι, και μετά γίνεται εξαναγκασμός, ο οποίος δεν συμφέρει σε αυτό το πλαίσιο. Και μπορεί να έχεις παιδιά, όπως το είπες πολύ σωστά, που να έχουν κάνει και μουσική πολύ μικρά και μετά τη μισούν, γιατί τους θυμίζει όλα αυτά που τους είχαν τραβήξει εκείνη την εποχή. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει για το παιδί είναι ότι ως μικρός άνθρωπος πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά αυτός που του προσφέρει αυτήν την ικανότητα είναι ο γονιός. Άρα ο γονιός παίζει έναν τεράστιο ρόλο και βέβαια πάντα και ο δάσκαλος, ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει μερικές κατευθύνσεις ανάλογα με την διάγνωση που έχει κάνει όσο αφορά το παιδί. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο σε οποιοδήποτε, είτε στη μουσική, είτε στην ποιήση, είτε στην ζωγραφική, θεωρείται ότι έχει υψηλό δείχτη νοημοσύνης? Όχι. Όχι, όχι. Έχεις πολλά παραδείγματα που είναι, επειδή είναι μόνο διάστατο, μπορεί αυτό να μην συσχετίζεται με το δείχτη νοημοσύνης. Μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ακόμα και η δημιουργικότητα δεν σχετίζεται παρά μόνο λίγο θετικά με το δείκτη νοημοσύνης. Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα άτομο που να είναι πολύ δημιουργικό και τελικά να μην έχει έναν υψηλό δείκτη νοημοσύνης και το αντίστροφο. Αλλά υπάρχει ένας μικρός συσχετισμός θετικός. Ναι, αν είναι δημιουργικός, πιθανό να είναι και υψηλός ο δείκτης νοημοσύνης. Λιγάκι, όχι πολύ πιθανόν. Μπορεί. Ναι. Ένας ο οποίος έχει υψηλό δείχτη νοημοσύνης όσον αφορά στην καθημερινότητα, Νίκο, βεβαίως... Πόσο υψηλό βέβαια το θέμα είναι αυτό. Εννοείς για τα περκλεισμένα, άρα ναι. 132, ναι. Μπορεί, θεωρείται ότι μπορεί να, η απόφαση που θα πάρει σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει θα είναι και ορθό. Αν είναι του τομέα του, ναι, έχει μεγάλη δυνατότητα. Άμα δεν είναι του τομέα του, όχι. Ναι. Ποιος τομέας, δηλαδή ο τομέας εκείνο τον οποίο διδάχθηκε ακαδημαϊκά, η γνώση που πήρε, ναι, από το πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Όχι στην καθημερινότητα. Αν θα καταθέσει στην τράπεζα κάποια λεφτά και πόσο θα πάρει ή αν θα κάνει μια επένδυση. Αν δεν είναι στον κλάδο αυτό. Κοίτα, είναι πολύ απλό. Αυτό που έλεγε ο Άινσταϊν είναι ότι εκτός τομέα έχουμε την νοημοσύνη ενός 18χρονου. Τι εννοούσε με αυτό είναι ότι άμα δεν έχεις μερικές βασικές θεμελιακές γνώσεις σε έναν τομέα, το ίνστικτό του ανθρώπου είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο για να μπορέσει να καταβάλει μια προσπάθεια και να μπορέσει να επιλύσει ένα πρόβλημα αυτού του τομέα. Γιατί άμα είναι εντελώς ξεχωριστός, εμένα μου αρέσει να δίνω το παράδειγμα της υπεραγωγημότητας. Άμα δεν έχεις ιδέα για υπεραγωγημότητα, πολλά από τα μοντέλα που θεωρείς ότι είναι κλασικά,
Δηλαδή ότι όταν το ρεύμα περνάει από ηλεκτρικό καλώδιο παράγει μια αντίσταση και γι' αυτό θερμαίνεται ο νόμος του Ωμ. Όταν έχουμε υπεραλληλειμότητα δεν υπάρχει αντίσταση. Άρα όλα αυτά που έχεις ακούσει για το θέμα της αντίστασης, της τριβής κτλ. Σε αυτόν τον κλάδο της φυσικής δεν υπάρχουν. Κατά συνέπεια, άμα ξαφνικά ας πούμε σου πω ότι μέσα σε ένα δοχείο βάζουμε ανάποδα ένα σουρωτήρι και μέσα στο δοχείο βάζουμε ήλιο υγρό. Δηλαδή σε χαμηλή θερμοκρασία στους 3 βαθμούς Κελβίν. Τι θα δεις? Είναι πολύ απλό, Μίκη. Συνήθως δεν έχεις ιδέα του τι μπορείς να δεις. Ωραία. Όμως, άμα το συνδυάσεις ότι σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει τριβή, αυτό που γίνεται είναι ότι το ήλιο ανεβαίνει πάνω στο σωρωτήρι και δημιουργείται το φαινόμενο συντριβανιού, το οποίο δεν σταματάει, γιατί επειδή δεν έχει τριβή, άρα μπαίνει μέσα στο σωρωτήρι και αρχίζει μετά και πετιέται και ξαναπέφτει κάτω και αυτό συνεχίζει και έχουμε κάνει τέτοιου τύπου πειράματα που κρατάν μήνες. Αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό για έναν άνθρωπο που είναι μόνο και μόνο στην καθημερινότητα. Γιατί βέβαια αυτό είναι μια καθημερινότητα που αφορά τον κόσμο στους 3 βαθμούς Κελβίν. Όχι στην καθημερινότητα που είμαστε στους 273. Άρα, η ιδέα, όταν είμαστε στο 0, η ιδέα είναι ότι αν είσαι πραγματικά εντελώς εκτός αντικειμένου, ακόμα και να έχεις μια νοημοσύνη του τύπου πληκισμένο παιδί, μόνο, δεν σου προσφέρει τη δυνατότητα να μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι είναι σωστό αυτό που λες. Ναι. Η συναισθηματική νοημοσύνη τι σχέση έχει με τον δείχτη νοημοσύνης? Έχει σχέση με το marketing, είναι περισσότερο αυτό. Δηλαδή, ναι. Πολύ συχνά αυτό που ξεχνάνε οι άνθρωποι είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης έχουν πάρα πολύ υψηλό συναισθηματικής νοημοσύνης δείκτη. Δηλαδή, πώς μεταφράζεται ο δείχτης, η συναισθηματική νοημοσύνη? Έχει σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις, είσαι πιο προσεκτικός. Αλλά ξέρεις, εγώ το παράδειγμα που δίνω και στους φοιτητές μου είναι ότι έχεις δει ποτέ δύο δάχτυλα από το ίδιο χέρι να τσακώνονται? Άρα, άμα είσαι σε υψηλότερο επίπεδο όσο αφορά την νοημοσύνη, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι συνάνθρωπός σου. Γιατί λοιπόν να τον χτυπήσεις? Άρα δεν είσαι πια άνθρωπος, είσαι και συνάνθρωπος. Και βλέπεις λοιπόν δύο συνανθρώπους. Και από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι είσαι συνάνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχεις παρά μόνο με τον άλλον. Άρα τελικά είσαι ο άλλος άλλος. Ναι, αυτό είναι συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό θα παίξει συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί ξέρει ότι θα μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον ορθολογικό τρόπο και θα σου παράγει τον λεγόμενο αλτρουισμό. Αλλά είναι δύσκολο αν θες, ξέρεις, ας πούμε, άμα σου πω, μου πεις εσύ, ωραία, θα το κάνουμε αλλιώς. Πες μου ποιος είσαι, πες μου εσύ. Σε μένα, ρώτα μου. Θα σου ρωτήσω ποιος είσαι. Ναι, είμαι ο άλλος Μίκης. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτή η ταυτίση όμως δεν ξεφεύγει από την, δεν στερεί την ελευθερία του ίδιου του ατόμου, δηλαδή και την ελευθερία της σκέψης και της κίνησης του άλλου ατόμου. Της ελεύθερης βούλησης. Όχι, καθόλου. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνεις μετά σιγά σιγά ότι είμαστε ένα ντουέτο. Άρα είναι σαν να μου λες, ας πούμε, στο θέατρο, γιατί έχουμε και την κύρα, φαντάσου ότι κάνουμε τώρα ένα ντουέτο και μου πεις, ναι, αυτό δεν ξεφεύγει από την ελεύθερη βούλησή σας ότι ο καθένας θα αναγκάζεται να μιλήσει ο ένας με τον άλλον? Ναι, αλλά άμα δεν υπήρχε αυτό δεν θα υπήρχε διάλογος, δεν θα υπήρχε θέατρο. Θα είχαμε μόνο μονολόγους. Άρα τίποτα. Ναι. Η διάρκεια στο να είναι, να είμαι ο άλλος, ποια είναι η χρονική διάρκεια? Για να είμαι ο άνθρωπος ή ο συνάνθρωπος? Κοίτα, είναι πολύ απλό. Για τις πιο ακραίες περιπτώσεις, για να μην βάζουμε ονόματα παράξενα, είναι από την αρχή. Από την αρχή όμως υπάρχει ένα τέλος ή όχι? Από την αρχή υπάρχει πάνω ότι ένα τέλος, αλλά θέλω να πω, θα είναι μερικοί που γεννιούνται συνάνθρωποι. Ναι, αλτρουιστές. Ναι. Ναι. Από όταν με ψηλό συναισθηματικό δείχτη. Ναι. Νοημοσύνης. Ναι. Και δείχτη νοημοσύνης. Ναι.
Ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι η κοινωνία μας αποτελείται από άτομα που δεν έχουν συναισθηματική νοημοσύνη, ναι, ή υψηλό δείχτη νοημοσύνης. Ναι, η κοινωνία συνήθως είναι αυτό. Γι' αυτό το βλέπεις ότι μιλάμε μόνο για 2% για το άλλο. Άρα το 98% είναι τέτοιο τύπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανθρώπινο στοιχείο. Είναι απλώς ότι δυσκολεύονται περισσότερο για να νιώσουν πώς νιώθει ο άλλος. Αυτό δεν είναι. Ο καθένας ζει στη μοναξιά του. Ενώ η φιλία είναι όταν μοιραζόμαστε την ίδια μοναξιά. Ναι, γιατί απαραίτητα θα πρέπει να είναι η μοναξιά στην φιλία, δηλαδή το σημείο το οποίο δένει δύο ανθρώπους να είναι η μοναξιά. Είναι αυτό που έλεγε, σου λέω μια φράση, ότι η φιλία είναι μια οντότητα η οποία είναι μια ψυχή σε δύο σώματα. Εντάξει. Άρα μπορείς να είσαι φίλος άμα είσαι μόνος. Φίλος με τον εαυτό μου, ναι, άμα είμαι μόνος. Δεν είμαι φίλος με τον εαυτό μου, δεν θα είμαι φίλος. Άρα δεν μπορείς να είσαι φίλος. Φίλος πρέπει να υπάρχει και ο άλλος. Σωστά. Ωραία. Εφόσον υπάρχει ο άλλος, πρέπει μετά αυτή η φιλία να είναι αμοιβαία. Ξαναμπαίνεις, βλέπεις στο πλαίσιο του συνανθρώπου. Η κοινωνία αποτελείται από τα άτομα τα οποία είναι μέσα σε ένα πλαίσιο μοναξιάς και δεν ασχολούνται ο ένας με τον άλλον, γιατί πνίγονται σε μια καθημερινότητα όπου δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο συνάνθρωπος θα πρέπει να θυσιάσει από τον χρόνο του για να ζήσει με τον άλλον. Ναι. Όταν λες να ζήσει με τον άλλο, τι εννοείς? Με τον άλλο. Ναι. Με τον άλλο εαυτό του και συνανθρωπό του. Ναι. Τον alter ego. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να ακούγαμε και τους φίλους ακροατές να είναι παρόντες στο 77-77-1001 και στο 22-33-33-95. Εδώ κοντά μας έχουμε τον Νίκο Λιγερό, φίλο, ο οποίος είναι, όταν είστε στην Κύπρο, τις περισσότερες φορές συναντιόμαστε και στο ραδιόφωνο τα κλειδιά χρόνια. Τις περισσότερες, ένιωσα ότι είχε μια σχεδόν όλες, Μίκη. Ωραία. Έτσι ακριβώς, βεβαίως τελευταίως. Εκτός αν φεύγεις εσύ και ξαφνικά είσαι στο εξωτερικό την ώρα που έρχομαι εγώ στην Κύπρο. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Όχι, συμβαίνει αυτό, συμβαίνει μια φορά το χρόνο. Εκτός και αν έρχεσαι εσύ. Με το ρίκ που φεύγεις εκεί πέρα και κάνατε τα ταξιδάκια σας. Α, έρχεσαι καλοκαίρι, γι' αυτό. Α, να μην έρχομαι εγώ πότε το καλοκαίρι. Δηλαδή να έχω μόνο χειμώνες, ρε άνθρωπε. Να μην έρχεσαι καλοκαίρι, να έρχεσαι και χειμώνα και να έρχεσαι εδώ στην εκπομπή. Έρχομαι πάνω στην εκπομπή σου, δεν μπορεί να έχεις παράπονα. Όχι, δεν έχω παράπονο. Και σε ευχαριστώ που έχεις την καλοσύνη να διαθέτεις. Εγώ σε ευχαριστώ, εσύ με καλείς. Να διαθέτεις τον χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι και σήμερα έχεις μια κουραστική μέρα. Και όμως όχι, εμένα μου αρέσει να χάνουμε τον χρόνο μας μαζί. Ναι. Αυτό που είπες για το χάσιμο του χρόνου. Ναι. Είναι μια επένδυση. Το χάσιμο του χρόνου. Άμα δεν χάσεις χρόνο, δεν μπορείς να σκεφτείς. Ναι. Άμα δεν σκεφτείς, δεν μπορείς να επενδύσεις. Ναι. Άμα χάσεις όμως το χρόνο και πεις ότι είναι επένδυση, ποιο είναι το κέρδος από το χάσιμο του χρόνου? Η επένδυση. Ναι. Το κέρδος είναι επένδυση. Ναι. Ναι. Όμως είναι επένδυση, είναι το κέρδος στην επένδυση από το χάσιμο του χρόνου. Ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πάει χαμένος. Όχι, δεν πάει χαμένος. Αλλά ο χρόνος είναι μαζί μας. Απλώς αυτό που βλέπω και το βλέπεις και με τα άτομα, πολύ συχνά θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και βιάζονται και λένε δεν έχουν χρόνο, ενώ δεν κάνουν τίποτα. Μου θυμίζουν μερικές φορές τα μερμήγκια. Ενώ εμείς είμαστε τα τσιτζίκια. Mm-hmm. Δεν είμαστε πολύ χαλαροί, δεν κάνουμε τίποτα και σκεφτόμαστε. Και εφόσον σκεφτόμαστε, κερδίζουμε χρόνο. Ναι, ποια είναι η διαφορά το να σκεφτόμαστε, να κερδίζουμε χρόνο, από το να χάνουμε το χρόνο με το να συζητάμε? Γιατί δεν συζητάμε, παράγουμε ένα έργο. Ναι. Το να μην συζητάμε παράγουμε ένα έργο ή το να συζητάμε και να κερδίζουμε τον χρόνο? Το δεύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 41 λεπτά μετά τις 11 κοντά σας. Η κυρία κατάφερε να πει μάλιστα. Ναι, είναι το πρώτο μάλιστα που είπα για την αφήσεις. Όχι, είναι το πρώτο, ναι. Μιλήσαμε και το μάλιστα και προηγουμένως. Καλά, εντάξει, είπα ένα μάλιστα γιατί είπαμε ότι μιλάμε. Ναι, δεν είπαμε και καμπούλη, είπαμε απλώς ότι είπε τη λέξη μάλιστα. Ωραία. Τώρα, επειδή όμως μιλάμε την ελληνική γλώσσα, είναι μια λέξη της ελληνικής γλώσσας. Σωστά. Άρα υπάρχει και το ωραία ως ελληνική λέξη. Και το σωστά. Και αυτή. Όπως την χρησιμοποιείς. Ακριβώς. Να κλείσουμε ένα τραγούδι. Ναι. Είναι Πέτρος Γαϊτάνος. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Παντελής Θαλασσινός και στο κάστρο το παγιό. Άμα έχει κάστρο είμαι μέσα.
Σε λίγη γλώσσα εδώ κοντά μας. Καλησπέρα στους φίλους που συντονίζονται τώρα κοντά μας μαζί με το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και στην εφιλεκτή διάβαση με τολμηρούς νεκθενούς συνταξιδιώτες. Να περάσουμε σε γραμμές, αν θέλεις, να ακούσουμε εδώ ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Όχι, εδώ έχει κλείσει η γραμμή. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο το θέμα μας σήμερα, Νίκο. Γιατί? Επειδή είναι ανθρώπινο. Δεν ξέρω, αλλά στα δύσκολα πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε και την διάθεση να μπούμε στα δύσκολα, να ψάξουμε λίγο περισσότερο. Όχι, αντιθέτως, νομίζω ότι στα δύσκολα μπορούμε να βρεθούμε και μετά να μοιραστούμε μερικές εμπειρίες και να γίνει ένας ανθρώπινος διάλογος όπου δεν ασχολούμαστε μόνο και μόνο με κοινά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε φίλους μας εδώ, παρακαλώ. Καλά, Μίκη μου. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστάλα. Καλησπέρα, ναι, Χριστάλα. Να ευχαριστήσω γιατί ο καλεσμένος σου, πολλά ωραία η συνομιλία σας, κάτι που δεν το περιμέναμε, δε. Μόνο θα ήθελα να μαθήσω ο Νίκος τι είναι η ώρα να ξεκινήσουν οι μαθητές για να πάνε στο... Τι ώρα θα ξεκινήσει η διάλεκτος αύριο. Η διάλεξη. Η διάλεξη αύριο, έτσι, αυτό ναι, έβλεσαι. Ναι. Νίκο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ να μας πει ο Νίκος πότε. Καλό βράδυ, Χριστάλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. 10 παρατέταρτο. Ευχαριστώ, Χάτη. Να'σχελα. Καληνύχτα και χαρά. Να ακούσουμε εδώ ποιος είναι, παρακαλώ, γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, να ακούσουμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκτός αέρος. Πες μας αυτό που θέλετε στον αέρα, γιατί είναι δύσκολο εκτός. Εντάξει, θα μας ξαναρωπεί ο καλεσμένος σας την αισθηματική νοημοσύνη και αν είναι για τους ανθρώπους, εάν η αισθηματική νοημοσύνη ερωτεύονται εύκολα. Ναι, εκείνοι οι οποίοι έχουν ψηλή συστηματική νοημοσύνη, αν υπάρχει το ερωτικό στοιχείο στη μέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Να είσαι καλά και εσύ. Για να ακούσουμε την διπλανή γραμμή, παρακαλώ, για εσάς. Δική μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλη χρονιά δική σας, στο Ράδιο Πρώτο και το Ράδιο Τρίτο. Είμαι από την Αυστραλία, ήρθα εκεί πριν τώρα. Καλώς όρισες. Μας άκουγες μέσα από το 1683, έτσι. Το όνομά σου, αν θέλεις. Είμαι ο Ρένος. Ο Ρένος. Άκουα μέσα ξενικιά αδερφή μου, έχει 7 χρόνια που είμαι εκεί. Η παροικία μας αγαπάμε σας όλους, σας λατρεύουμε, Μίκη μου. Ήρθα Κύπρο γιατί, εντάξει, ένα δυσάρεστο, έφερα από στον αέρα, όλα καλά και μακάρα πάνε όλα καλά. Θέλω ένα τραγούδι, αν είναι εύκολο σου, Μίκη μου. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, να δούμε αν έχουμε το χρόνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Καλό βράδυ να έχεις. Και για να ακούσουμε τα σχόλια. Νίκο, χτυπούν οι γραμμές, ναι, αλλά αν θέλεις πες μας έτσι λίγο κουβέντες. Περίμενε, να απαντήσουμε. Ναι. δεν υπάρχει κάποιος εδώ, ναι. Ωραία. Αυτό που έλεγε ο άνθρωπος όσον αφορά την συναισθηματική νοημοσύνη και το θέμα του έρωτα σχετίζεται βέβαια, γιατί σχετίζεται και με την έννοια της φιλίας, δηλαδή το ερωτικό στοιχείο που μπορεί να είναι μεταξύ δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου αναγκαστικά σχετίζεται και με την έννοια του αλτρουισμού, δηλαδή όταν ο άλλος προσέχει τον άλλον κατά συνέπεια είναι πιο εύκολο να τον προσεγγίσει και μετά να μπορέσει να καταλάβει πώς λειτουργεί. Εφόσον καταλαβαίνει, μπορεί να βρουν πιο γρήγορα τα κοινά τους και να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος πιο έντονος, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε έρωτα. Ναι. Για το δεύτερο φίλο ακροατή και το θέμα της ξενιτιάς και της νοσταλγίας για την ίδια την πατρίδα. Νομίζω ότι τον καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί μου έχει συμβεί πολύ συχνά στη Γαλλία να ακούω εκπομπές ελληνικές από τη Φωνή της Ελλάδας και είναι κάτι το συγκινητικό, γιατί ξέρεις, μερικές φορές βρίσκεσαι σε έναν χώρο που δεν υπάρχει κανένας που να μιλάει τη γλώσσα σου. Και ξαφνικά το βράδυ, μέσα στη νύχτα,
μπορείς να ακούσεις ανθρώπους από όλο τον πλανήτη, γιατί λόγω της ελληνικής διασποράς είμαστε παντού. Ναι. Και εκεί πέρα νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται μέσα από αυτό το δίκτυο και μπορούν να μοιραστούν αυτές τις στιγμές ενώ βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλον. Λοιπόν, ακούσουμε την γραμμή μας εδώ, παρακαλώ, για εσάς. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, με Μίκη, Σάββας. Καλησπέρα, Σάββα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Νέα Ιερσέ. Δυστυχώς δεν ακούσα. Καλησπέρα στον φιλοξενούμενο σου. Νίκο Σελγιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Λυπούμε που δεν το άκουσα από την αρχή. Τώρα τα τελευταία 15 λεπτά. Είναι ένα από τα προγράμματα που μου αρέσουν και κάποτε κοιτάζω μέσα στο ίντερνετ να βρω έτσι θέματα να... Εδώ στην Νέα Ιερσέη κάθε 10-20 ανθρώπους είναι 30 φυλές, είναι 100 φυλές, ο καθένας διαφορετικά. Και εκεί που πάμε και ψαρεύουμε, κουβικιάζομαι από όλες τις φυλές. Ναι. Με συζητούμε ορισμένα θέματα, αλλά κάθε φυλή, πρόσεξα, κάθε εθνικότητα έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Το ίδιο θέμα μπορεί να συμφωνούν, αλλά οι αντιλήψεις του είναι διαφορετικές. Σωστά, και... ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, ναι. Και ναι. Ήθελα να πω, συγκεκριμένα για μένα, όταν με αγαπάνε όλων οι ξένοι, τώρα οικογενειακώς με βρίσκουν λίγο σκληρό. Γιατί παρατηρώ everything, προσέχω όλα και κάλυψα εγώ ο ίδιος για τον εαυτό μου, γιατί όταν δικάζω μια υπόθεση, όταν κάποιος δεν με ενδιαφέρει, την αγνοώ, δεν την, την δικάζω ελαφρά, δεν, ένα ναι, έναν όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν είναι δικά μου πλάσματα, την δικάζω πιο αυστηρά. Και έτσι μου λένε, γιατί όλοι σε αγαπούν και ενδιαφέρονται και με εμάς είσαι τόσο σκληρός. Μάλιστα. Γιατί να είσαστε αυστηρός και σκληρός ενώ αρκεί να είσαστε σοβαρός? Σοβαρός, ναι. Τα λέω τα πράγματα, μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Α, τότε μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι που είναι γύρω σας. Ναι, μα δεν τα... Δεν προσπαθώ να προσποιηθώ, να καλύψω, όπως... Ναι, είπε, ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς πρέπει να είστε σίγουρος ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω σας το αντέχουν. Ναι, yeah, κατάλαβα. Αλλά τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Τα βλέπω τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Ναι. Δεν προσπαθώ να είμαι... Όπως τους δικηγόρους, ας πούμε, θα τα καλύπτω. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Απλώς το ανθρώπινο δεν βλάφτει. Αυτό. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Ναι, σήμερα καλά. Πολύ μορφωτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα στην Νέα Ιερσέη. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά στην, στο φίλο μας εκεί. Εδώ ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι, Ζένιος από η Λάρνακα. Το όνομά σου? Ζένιος από η Λάρνακα. Ναι, κύριε Ζένιο. Από το 1960 μέχρι το 1990. Πάρα πολλοί Κύπροι πήγαιναν στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Λιγότεροι πήγαιναν στην Αγγλία, είτε πλούσιοι, είτε έχοντας συγγενείς εκεί. Άλλοι φτωχοί πήγαιναν στη Ρωσία. Και πολύ λίγοι στη Γαλλία και Γερμανία. Αλλά ξαφνικά, μετά το 1990 και κυρίως μετά το 2000, πολλοί Έλληνες εξ Ελλάδος έρχονται να σπουδάσουν στην Κύπρο. Κάτι αδιανόητο τα προηγούμενα χρόνια. Πώς βλέπετε αυτήν την αναστροφή? Δηλαδή να έρχονται τόσοι πολλοί Έλληνες να σπουδάσουν εδώ στην Κύπρο. Τι άλλαξε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζένιο. Καλό βράδυ. Να ακούσουμε το και... τραγούδι «Ξέρω νεκρούς για το θείο μου που ήταν από τόσα μίλια». Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ μου φίλε. Λοιπόν, Νίκο. Νομίζω ότι η αλλαγή φάση προέρχεται και από την κρίση και επιπλέον από τον κορεσμό που υπάρχει σε μερικούς τομείς και κλάδους στο πανεπιστημιακό πλαίσιο. Επιπλέον σε κάποια φάση η επιτηρίδα στην Ελλάδα είχε μπλοκάρει εντελώς, ενώ υπήρχε ακόμα η επιτηρίδα
στην Κύπρο. Κατά συνέπεια υπάρχουν τάσεις για να έρχονται Ελλαδίτες στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε αδιανόητο. Οι δύο χώρες λειτουργούν σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο. Αν οι φοιτητές προτιμούν να είναι εδώ ή εκεί, εγώ δεν βλέπω το πρόβλημα. Σημασία είναι ότι όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του ελληνισμού. Αν υπάρχουν καλύτερα πανεπιστήμια εδώ σε σχέση με την Ελλάδα, σε διάφορους τομείς, και υπάρχει και το αντίστροφο στην Ελλάδα, τότε ας κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά, έτσι ώστε να είναι σε φάση να εξελιχθούν πιο γρήγορα. Νίκο, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είχες την καλοσύνη να θέσεις εδώ απόψε. Ο χρόνος έχει τελειώσει πια. Πια. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάντως που υπάρχεις και είσαι ακόμα εδώ. Και εσύ που έχεις την καλοσύνη κάθε φορά που είσαι στην Κύπρο και όποτε μπορείς είσαι εδώ μαζί μας. Πάντα θα μπορώ όσο ζω. Να είσαι καλά, ένα καλό βράδυ και καλή επιτυχία στην αυριανή διάλεξη με τα παιδιά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Αφύλακτη διάβαση. Προσοχή. Αφύλακτη διάβαση. Κάθε Πέμπτη 10 με 12 το βράδυ, ο Μίκης Κασάπης στις μουσικές διαβάσεις του Τρίτου και ενίοτε με τολμηρούς νυχτερινούς συνταξιδιώτες. Αφύλακτη διάβαση.